Πάμε ευθύς στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουγκρή, κύριε πρόεδρε. Τα συλληπιτήριά μας καταρχάς για το θάνατο του συναδέλφου σας, του 38χρονου. Το μεγάλο ευχαριστώ, το επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε, γιατί συνέχεια. Η προσπάθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών πυροσβεστών είναι υπεράνθρωπη, συγκινητική, ηρωική, ό,τι μπορεί να πει κανείς. Το ευχαριστώ είναι τεράστιο και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που χάνονται και χάθηκαν. Ο άνθρωπος αυτός ο 38χρονος, άλλοι δύο συνάδελφοί σας είναι στην εντατική, στο ΚΑΤ. Έχετε νεότερα μήπως για αυτούς? Καλησπέρα, καταρχήν ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Δεν έχω κάποιο νεότερο. Ξέρω ότι είναι σε σταθερή κατάσταση από ό,τι είχα ενημερωθεί πριν λίγο, αλλά δεν γνωρίζω περαιτέρω σε μένα. Αυτός ο άνθρωπος, ο 38χρονος, πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος επέστρεφε από τη βοήθεια που είχε δώσει στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πήγαινε, ξέρουμε κάποια στοιχεία? Δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί θα μπορούσα, δεν ανήκε στο πυροσβεστικό σώμα, δεν ήταν εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα. Α, δεν ήταν εθελοντής του πυροσβεστικού σώματος, μάλιστα. Πιθανόν ήταν εθελοντής της πολιτικής προστασίας, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι ήταν της πολιτικής προστασίας. Προφανώς ο άνθρωπος συμμετείχε, όπως πάρα πολλοί εθελοντές της πολιτικής προστασίας, ειδικά εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. Και τώρα ακριβώς στις συνθήκες που έγινε το ατύχημα είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω στο καθήκον αυτό. Αυτό. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερη προσοχή. Κύριε Τσουγκρή, πείτε μας τι γίνεται αυτή την ώρα, τι εικόνα έχετε, τι παίρνετε από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι θα είναι εξουθενωμένοι, έτσι μιλάμε για 24 ώρα, που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εθελοντές, οι μόνιμοι πυροσβέστες. Όλος ο μηχανισμός είναι πραγματικά στα όρια του, γιατί δεν είναι μία ώρα, δύο ώρες, είναι πολλές ημέρες, είναι δύσκολη η πυρκαγιά, πραγματικά δύσκολη, ανεξέλεγκτη, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κόπωση σε όλο το προσωπικό και σε μηχανήματα και σε ανθρώπους, και γενικότερα είναι μια δύσκολη κατάσταση πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο. Ναι, σε όλη την υπηρετική Ελλάδα γίνεται είναι απίστευτο αυτό που γίνει. Εσείς είστε και πολύ έμπειρος, γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είστε χθεσινός στον εθελοντισμό πυρόσβεσης γενικότερα. Μπορεί να γίνει σύγκριση με κάποια άλλη μεγάλη, έτσι, άλλες μεγάλες φωτιές που είχαμε στο παρελθόν, αυτή η εικόνα που βλέπουμε αυτές τις ημέρες? Αυτά που έχω δει και εγώ, και γνωρίζοντας, όπως είπατε και εσείς, πυρετώ 22 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, δεν έχω δει κάτι ανάλογο. Ίσως να το προσεγγίζει λίγο το 2007, αλλά νομίζω έχουμε ξεπεράσει σε ένταση του φαινομένου και αυτή την εποχή. Μάλιστα. Πρέπει να. Εντάξει, δεν είναι η ώρα, αλλά εμείς εδώ το έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι οι εθελοντές πυροσβέστες δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν την εργασία τους και μόνο. Έχουν προσφέρει και χρήματα για να μπορούν να προσφέρουν εντεθελοντικά με τον εξοπλισμό. Ακριβώς, με τον εξοπλισμό που τον πληρώνουν οι ίδιοι. Ναι. Και πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά, εμείς νομιμοποιούμαστε και δικαιούμαστε να το πούμε, γιατί το έχουμε αναδείξει όταν δεν υπήρχε περίοδος πυρκαγιών, και θέλουμε τώρα να το πούμε πάλι, έτσι ώστε να ληφθεί μέρημνα τώρα οι εθελοντές πυροσβέστες να παίρνουν τον εξοπλισμό δωρεάν και να μην ξεχαστεί αυτό το πράγμα στη συνέχεια. Το λιγότερο που πρέπει να γίνει από την πολιτεία. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και παγκόσμια, που εθελοντές που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα από το 1991, που είναι ο θεσμός, δεν έχει δοθεί ο παραμικρός εξοπλισμός. Αν εξοπλιστήκαμε Μάλιστα. αυτή τη χρονιά από το Ίδρυμα Νιάρχος Μάλιστα. και μετά από προσωπική παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, που δημόσια για ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Πάμε αμέσως.